νησί Heart Island ανοίγουν ομαδικούς τάφους. Νεκρική σιγή στο Μπέργαμο της Ιταλίας, καθώς τα στρατιωτικά φορτηγά μεταφέρουν τα εκατοντάδες θύματα. Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση της νόσου στην Ελλάδα. Θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί. Να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Εγώ δεν ήμουν αυτός ο οποίος ζήτησα να γίνει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και να υπάρξει κοινή αποδοχή Υπουργός Υγείας για να μοιραστούμε την ευθύνη, γιατί γνωρίζαμε τι έρχεται. Δεν κυκλοφορούμε χωρίς αιτία. Μένουμε σπίτι. Βασικές ελλείψεις εξοπλισμού δεν διαθέτουν όλα τα νοσοκομεία θαλάμους αρνητικής πίεσης. Είναι άπαντο κάστρο των λαϊκών αγώνων για να μην μπορεί η αλήθεια. Μέσα ατομικής προστασίας για τους υγειονομικούς, για να μπορούν να δώσουν τη μάχη. Χρειαζόμαστε χιλιάδες γιατρούς να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, παθολόγους, πνευμονολόγους, εντατικολόγους. Να ανοίξουν κλίνες ΜΕΘ. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Σε αυτές τις συνθήκες η πορεία του Πολυτεχνείου. Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα ασφαλεία. Ωπα, τι έγινε. Συμμετέχουμε στην πανεργατική απεργία της Αθήνας που στήριξαν ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Δεν έχουμε δύο ζωές για να τις χαρίσουμε μία. Μάζι και προσλήψη στα νοσοκομεία. Να κλείσει τώρα και θα φιλείς. Δεν είχατε ενημερωθεί, τι είχε γίνει τώρα? Όχι, δεν είχαμε ενημερωθεί. Σύνει τον εκμεταλλευτισμό, δεν τα έχουμε με τους απεργούς. Γιατί εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Βέβαια, σας ευχαριστώ κύριε. Και το νομοσχέδιο είναι σφαγείο. Οι φοιτητές διεκδικούμε να μορφωθούμε ολόπλευρα, να μπούμε ξανά στις σχολές μας, να γίνουμε και πάλι φοιτητές. Φορά. Το ΚΚΕ τα κατάφερε. Τα καταφέραμε.
Αυτός ο αγώνας ξεκίνησε με ένα έγκλημα. Η εργατική λαϊκή πάλι πρέπει να χαράξει αυτοτελή γραμμή μακριά από όλα τα αστικά και εμπεριαλιστικά σχέδια.